Οι ρωσικέ δυνάμει συνεχίζουν την προέλασή τους του νότιο του Μπάκμουντ με σκοπό να διακόψουν τον ανεφοδιασμό των 30.000 Ουκρανών και δυτικών μισθοφόρων που βρίσκονται μέσα στην πόλη, καταλαμβάνοντα τα χωριά Οζαριανίβκα και Ζελενοπόλια. Ήδη ο δυτικό αυτοκινητόδρομο του Μπάκμουντ έχει τεθεί εντό τη εμβέλεια του ρωσικού πυροβολικού και οι Ρώσοι σφυροκοπούν κάθε ουκρανική προσπάθεια για ανεφοδιασμό. Μετά από πολλού μήνε υπάρχει ρωσική διείσδυση στο μέτωπο του Μπάκμουτ που σημαίνει πω το των στρατιωτικών δυνάμεων που έχει κάνει ο επικεφαλή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργέη Σουροβίκιν, αρχίζει να έχει σοβαρά αποτελέσματα. Ίσως τελικά δικαιωθεί ακόμα και για την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσόνα, εάν αυτή τελικά αποδειχτεί προσωρινή. Οι Ρώσοι πλέον δεν επιχειρούν την κατάληψη του Μπάκμουτ με κατά μέτωπο επιθέσει, αλλά θέλουν να υπερκεράσουν την πόλη από βορρά και νότο, με σκοπό να πετύχουν την περικύκλωσή τη και την αποκοπή τη Ουκρανική φρουρά. Το Μπάκμουτ είναι το σημαντικότερο κέντρο μεταφορών του Ντομπά. Αν καταληφθεί από του Ρώσους, ανοίγει ο δρόμος για τις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.